Κύριε Βουλευτά, θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Κύριε Νασούλη, καταρχήν ευχαριστώ για την φιλοξενία. Σίγουρα το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών, δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Και βέβαιως μας ευνηδίασε με κάποιο τρόπο. Και αυτό από μια μεριά έχει τη δική του διδαχή. Δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι εύκολο ή να το κερδίσεις. Εμείς πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι πήραμε το μάθημά μας, ότι δεχτήκαμε το αποτέλεσμα το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί και πιστεύουμε ότι ο δρόμος προς τις εκλογές είναι μεν δύσκολος, παρόλα αυτά μπορεί να μπει σε μια διαφορετική πορεία και να φέρει διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που έφεραν οι ευρωεκλογές. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι είναι διαφορετικά μεγέθη οι εθνικές εκλογές και οι ευρωεκλογές. Πρέπει να πούμε ότι οι κάλπες στις εθνικές εκλογές είναι άδειες. Δεν περιέχει τίποτα. Ξεκινάμε από την αρχή. Ουσιαστικά ο τρόπος, η επιλογή, οι ιδέες, οι προσδοκίες σε εθνικές εκλογές είναι εντελώς διαφορετικές. Δεν συγχαίουμε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές. Παρά το γεγονός ότι κάποια πολιτικά μηνύματα είχαν μια ίδια ακρόαση, μιλάμε ότι αυτό που διακυβεύεται στις εθνικές εκλογές είναι η επόμενη μέρα, είναι η διάσωση αυτών των επιτευγμάτων, η διάσωση των προσπαθειών που κατέβαλε ο ελληνικός λαός στη διάρκεια της κρίσης. Που βέβαια με την συνδρομή και του ΣΥΡΙΖΑ καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα, βγήκαμε σε ένα ξέφωτο. Όταν, να θυμίσουμε, από το 2015 τουλάχιστον που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και με ένα κατεστημένο το οποίο λυσαλέα προσπαθούσε να διατηρήσει τα κεκτημένα του. Προσπαθούσε να διατηρήσει τα αποκεχωρημένα φυλάκια που έχει δημιουργήσει ενάντια των συμφερόντων του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε, κατάφερε μάλλον, και κράτησε όρθια την ελληνική κοινωνία, η οποία είχε γονατίσει προς στιγμή από την πίεση, υπό την πίεση των μνημονίων, της φτώχειας και της επαπειλούμενης κοινωνικής καταστροφής. Κατάφερε λοιπόν και σε μια διαδρομή με πάρα πολλά προβλήματα να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Κατάφερε να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις και ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο είναι και εγγύηση για το μέλλον της χώρας είναι ότι ρύθμισε το χρέος της χώρας. Αυτό το δεδαλάδος χρέος το οποίο είναι στα ουράνια, είναι στα 300 τόσα δις, κατάφερε και το ρύθμισε για το μέλλον. Αυτό παίζει μια πολύ μεγάλη σημασία στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και κυρίως στον τρόπο λειτουργίας ενός κράτους και ειδικότερα στο δικό μας. Ότι δηλαδή οι ξένοι βλέπουν ότι αυτό αποτελεί μια εσωτερική τακτοποίηση των οικονομικών και ένα νοικοκύρεμα των οικονομικών μεγεθών της χώρας και αυτό δημιουργεί μια σοβαρότητα και μια ακτίδα αισιοδοξίας ότι η χώρα επανέρχεται μια κανονικότητα. Δίνει ένα σήμα λοιπόν στις αγορές ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ήταν. Η Ελλάδα έχει ανακάμψει και προχωράει στον δρόμο προς την νίκη της. Κύριε Βουλευτά, μας είπατε πριν άλλο ευρωεκλογές, άλλο εθνικές εκλογές. Όμως η επόμενη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές, μας βρίσκει ένα βήμα πριν τις εθνικές εκλογές. Πώς πρέπει να είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ? Η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ ήδη άρχισε, ξεκίνησε. Ξεκίνησε με μια έντονη δραστηριότητα μεταξύ των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της νίκης για τις εθνικές εκλογές. Η άποψή μας είναι ότι το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει, αρκεί να δούμε τα λάθη μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κάνουμε το σχεδιασμό μας στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ήδη σήμερα που μιλάμε, το απόγευμα, το βραδάκι μάλλον, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προς τις εθνικές εκλογές. Γιατί? Διότι η αντιπαράθεση και το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι προγραμματική αντιπαράθεση. Είναι προγραμματικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πράγματα να δείξει, έχει πράγματα να πει στον ελληνικό λαό, έχει πράγματα να διερμηνεύσει στον ελληνικό λαό και να τον πείσει ότι
η επόμενη μέρα, η επόμενη περίοδος, η επόμενη τετραετία που μας αφορά θα είναι μια τετραετία ανόρθωσης όλων των οικονομικών δικτών και μεγεθών και κυρίως η βελτίωση της κοινωνικής θέσης αυτών οι οποίοι καταρχήν επλήγησαν από την κρίση, αυτών θα πλούσουμε τις πληγές των ανθρώπων που είχαν κουβάλισαν πολλά προβλήματα από την οκταετή κρίση και βεβαίως θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα στρώματα εκείνα τα οποία επλήγησαν εκτός των ευάλωτων και μιλάμε για τη μεσαία τάξη. Μια μεσαία τάξη η οποία αντιμετώπισε προβλήματα, κάναμε κάποια ζητήματα, διορθώσαμε για τη μεσαία τάξη όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση των φόρων από 29% στο 25% σταδιακά σε βάθος τετραετίας, ήδη έχει ξεκινήσει, έχει πάει στο 28% και έπεται μέχρι το 25% και άλλες ενέργειες όπου δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και η ιδιαιτερότητα αυτή θα ανακοινωθεί απόψε με το πρόγραμμα το προεκλογικό. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεσαία τάξη και βεβαίως εξακολουθούμε να στοχεύουμε στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ταυτόχρονα δίνουμε και μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε μια υγιή επιχειρηματικότητα η οποία μπορεί να ανοίξει τα φτερά της με νέες χρηματοδοτήσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές και πρέπει να είναι το διακύβευμα? Κοιτάξτε, το διακύβευμα είναι σαφές. Το διακύβευμα είναι το πισωγύρισμα. Το διακύβευμα είναι η ακύρωση όλων των φιλολαϊκών μέτρων που η κυβέρνηση πήρε στο διάστημα της τετραετίας, με το οποίο προφανώς διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία. Διαφωνεί διότι το δικό της πρόγραμμα είναι ένα νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να κάνει με την βελτίωση, τη μεγιστοποίηση, αν θέλετε, της ευημερίας των πολλών, αλλά των λίγων. Έχει μια ολιγαρχική λογική. Αυτή πάντα είχε μια δεξιά κυβέρνηση και μην ξεχνιόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κλασική δεξιά, τουλάχιστον και με στοιχεία ακροδεξιάς λογικής παράταξη. Και βέβαια, μην παρασυρώμαστε από τα όποια δήθεν κεντρώα δεδομένα ή σχήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι εκφράζουν πολλές φορές μια άλλη γραμμή, τη δική τους λογική, την οποία ο κ. Μητσοτάκης την δέχεται, δηλαδή ο Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι κλασικά ακροδεξιά στοιχεία, αυτό προφανώς καθορίζει και μερικά πράγματα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας καθορίζεται, εννοώ πολιτικά, από την πολιτική του Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος δεν έχει πάψει να υπάρχει σαν μέλος, σαν κομμάτι, σαν παράγοντας καθορισμού του τρόπου λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά που κερδίθηκαν ήδη τέθηκαν σε αμφισβήτηση. Για παράδειγμα, τέθηκε σε αμφισβήτηση το ασφαλιστικό σύστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να θέσει σε λειτουργία και κατάφερε να, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να είναι εγγυημένες ακριβώς οι συντάξεις των Ελλήνων συνταξιούχων. Πράγμα το οποίο στο παρελθόν ήταν ένα ζητούμενο, το οποίο είχε μια παλόμενη ημερομηνία, άλλοτε ήταν στις 20, άλλες 25 και λοιπά, είχε μια εγγένεια βεβαιότητα. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό, είναι τι ακριβώς επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να κάνει με την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος, να παραδώσει το ασφαλιστικό σύστημα σε ιδιωτικά χέρια, σε ιδιωτικές εταιρείες με απρόβλεπτες ή μάλλον προβλεπόμενες προοπτικές, οι οποίες προφανώς δεν θα είναι η πρώτη των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση το πήρε το μήνυμα από τα αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η κυβέρνηση το πήρε το μήνυμα. Το πήρε το μήνυμα, έκανε αναλύσεις, κάναμε αναλύσεις και αυτόματα ήδη έχουμε συστήσει επιτροπή εκλογική, η οποία ρυθμίζει και θα ρυθμίζει τα ζητήματα, όλα τα διαδικαστικά και τα ουσιαστικά ζητήματα μέχρι τις εκλογές. Έχει δημιουργηθεί, έχει ανεβάσει στροφές, έχει ανέβει η συσπήρωση, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο για το αποτέλεσμα. Πολλοί ψήφισαν με ένα χαλαρό κριτήριο, με μια τιμωρητική διάθεση, με μια απάθεια κάποιοι, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με μια πολύ μεγάλη αποχή, καθόρισε η αποχή το αποτέλεσμα εν πωλής και βεβαίως και λανθασμένες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, εγώ θα πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κομμάτι για το οποίο τιμωρήθηκε, αν θέλετε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, είναι το γεγονός ότι δεν κατάφερε, και αυτό ήταν εξαντικειμένου μάλλον αδύνατο να γίνει, δεν κατάφερε να αποκαταστήσει
τις χαμένες οικονομικές δυνάμεις των Ελλήνων. Δηλαδή τα λεφτά που χάθηκαν αδίκως, χάθηκαν με παράνομες ενέργειες από το παρελθόν, όμως έκανε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως δεν γέμισε τις τσέπες των Ελλήνων με χρήματα, έδωσε όμως μικρές αυξήσεις και έδωσε τον τόνο προς τα που βαδίζει η πολιτική του λογική, η ιδεολογική του κατεύθυνση, ότι πρέπει να ανορθώσουμε την οικονομική δυναμική των Ελλήνων. Δώσαμε λοιπόν χρήματα, ανεβάσαμε τον κατώτερο μισθό, ακυρώσαμε τον υποκατώτατο, βελτιώσαμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, επεκτάθηκαν οι συλλογικές σύμβασεις εργασίας με αποτέλεσμα περίπου 250.000 Έλληνες να έχουν αυξήσεις έως και 300 ευρώ και βαδίζουμε σε αυτή τη λογική. Τα τελευταία μας επιτεύγματα ήταν η 13η σύνταξη με μόνιμο χαρακτήρα. Έχουμε μια διαρκή ενασχόληση και μια διαρκή ανησυχία και μια διαρκή προσπάθεια και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ούτως ώστε οι Έλληνες όλοι γενικά να μπορούν να ενταχθούν, να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να φύγει ένα βάρος από την καθημερινότητα που είναι, εξακολουθεί να είναι δυσβάστακτη, και αυτό λειτουργεί ομαλοποιώντας μια πραγματικότητα. Τι έγινε από την ενημερωτική αντίδραση? Η αντίδραση από την Νέα Δημοκρατία κυρίως και βεβαίως όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του αντισυριζαϊκού μετώπου. Εδώ να θυμίσουμε ότι ένα μέτωπο όλων σχεδόν των δυνάμεων του κοινοβουλίου συνέστησαν ένα μέτωπο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια ανατροπής του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως από την Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Ένα ΚΙΝΑΛ το οποίο προφανώς δεν κινείται στον χώρο του δημοκρατικού τόξου. Ένα ΚΙΝΑΛ το οποίο είναι σε αγαστή συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και βέβαια επιδιώκουν ένα κοινό στόχο, τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πολιτική δεξιάς κοπής, μια πολιτική δεξιάς απόχρωσης που δεν ταιριάζει τουλάχιστον στην κοινωνική βάση του ΚΙΝΑΛ, που πιστεύουμε ότι υφίσταται και βλέπει πάντα τα πράγματα με μια δημοκρατική κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάξει κυρίως μετά την απομάκρυνση Βενιζέλου. Νομίζω ότι βλέπουμε θετικά, εννοούμε με ποια έννοια, αναφορικά με την επίδεση που μπορεί να ασκηθεί προς το ΣΥΡΙΖΑ η απομάκρυνση του Βενιζέλου. Κυρίως η εκτίμησή μας έγινε στο γεγονός ότι απεπένθη ή έφυγε, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Βενιζέλος από το ΚΙΝΑΛ με την εξώθηση από την Φόφη Κινηματά, επειδή προέβλεψαν ότι ο Βενιζέλος τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις, συμφωνίες με την Δημοκρατία, κάτι το οποίο ήταν προγραμματικά εντοπισμένο από το ΚΙΝΑΛ, αλλά έπρεπε να γίνει στο δικό του χρόνο. Αυτή η προώθηση, αυτή η άκερη προσπάθεια του Βενιζέλου να δημιουργήσει θύλακες δικούς του, έφερε τη ρήξη στο ΚΙΝΑΛ. Νομίζω ότι οι Έλληνες βλέπουν αυτές τις δυσκολίες να προσδιοριστεί το ΚΙΝΑΛ προοδευτικά και η επιλογή τους βεβαίως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι τώρα εγγυήθηκε αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Μας έχει συνηθίσει, κύριε Βουλευτά, ο Πρωθυπουργός, όταν χρειάζεται να βγάζει άσχημα το μανίκι του και να βγαίνει κερδισμένος. Πιστεύετε ότι κρύβει ακόμα άσχημα το μανίκι του Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός κρύβει ένα άσο, ο οποίος μπορεί και να μην είναι άσος, να είναι κάτι πάρα πολύ καθαρό. Κρύβει την ειλικρίνειά του. Κρύβει την αλήθεια που τη λέει πάντα όταν χρειάζεται να την πει. Και δεν έχει ολιγορήσει, δεν έχει οροδίσει που λέμε μπροστά σε αυτές τις υποχρεώσεις που είναι τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, ο οποίος δεν κάνει πίσω. Να σας πω ποια είναι η τελευταία αντίδρασή του που συνάδει με αυτή τη λογική. Ότι συνειδητοποιώντας ότι η απόσταση που χώριζε τα δύο κόμματα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν έπρεπε να παραμείνει στον αέρα για μια περίοδο προεκλογικής περίοδου μέχρι τον Οκτώβριο, μείωσε το χρόνο αυτόματα και έκανε πρώτες εκλογές. Αυτό για να μην σύρει τη χώρα σε μια βεβαιότητα και σε μια διαρκή σύγκρουση μέχρι τον Οκτώβριο, που ενδεχομένως και να μην είναι η όποια καλύτερη λύση για το ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, συνεπής προς την ελληνική κοινωνία, πήρε την ευθύνη. Και τι πρέπει να σκεφτεί ο ψηφοφόρος ένα μήνα πριν πάει στην κάμπη? Πρέπει να σκεφτεί ότι δεν είναι ευρωεκλογές, ότι εδώ η ψήφος του αφορά το αποτέλεσμα, τον τρόπο λειτουργίας της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια. Ότι δεν θα είναι ο Τσίπρας στην εξουσία, δεν θα είναι όλοι αυτοί τους οποίους γνώρισε τώρα τελευταία
σε όλη μάλλον τετραετία, οι οποίοι έδωσαν την τελευταία του στιγμάδα για να μπορέσει να ανθοποδήσει η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, ο Τσακαλώτος παράδειγμα, ο Σκουλέτης, ο Τσόγκας, ο Ψυχογιός, η Θελερίτη. Που δώσαμε ό,τι μπορούσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πιστέψαμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι η ψήφος είναι ιερή, η ψήφος είναι δοκιμασία, δεν γυρίζουμε πίσω, κινδυνεύουμε να γυρίσουμε πίσω, κινδυνεύουμε να χάσουμε όσα κερδίσαμε. Εάν λοιπόν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, τότε υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος να χάσουμε τα κοινωνικά μεγέθη, να χάσουμε την προοδευτικότητα που εγκαθιδρύσαμε, να χάσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας, να χάσουμε τα πάντα, να χάσουμε μια τετραετία. Είναι πολύ λάθος, πολύ μεγάλο λάθος το να συμβεί αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μια νέα τετραετία για να προχωρήσει, να ολοκληρώσει όλα όσα είχε στο τραπέζι και τα προώθησε τα τελευταία χρόνια.